Αγαπητοί φίλοι και φίλε, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα του πρώτου υποψηφίου στο συνδυασμό τη Λαϊκή Εισπήρωση για του Δήμου Στίβα και Τανάγρα, όπω και του πρώτου υποψηφίου από την περιοχή μα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερά Ελλάδα. Ένα σημαντικό ποσοστό του έχει αναδειχθεί σε θέσει μαζικών φορέων του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματο. Πρόκειται για ανθρώπου κάθε ηλικία, οι οποίοι συμμετέχουν δραστήρια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, διεκδικώντα την ανάκτηση των τεράστιων απολύων της περίοδου της κρίσης, την ανάσχεση των αντιλαϊκών μέτρων, την απόσπαση όσο το δυνατό περισσότερων κατακτήσεων για τη ζωή που μας αξίζει. Στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις επιδιώκουμε να εκφραστεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απευθυνόμαστε ειδικότερα σε ένα σημαντικό υγιέ κομμάτι των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, των γυναικών και τη νεολαία περιοχή μα. Η πρότασή μα για συμπόρευση βρίσκεται ακριβώ στον αντίποδα του πλυντηρίου μεταγραφών που παρακολουθούμε από τα ευρωψηφοδέλτια μέχρι και τα δημοτικά ψηφοδέλτια τη περιοχή. Καλούμε ιδιαίτερα εκείνου οι οποίοι, κατά τη διάρκεια τη κρίση και τη ανελαίτητη επίθεση στο εισόδημα και τα δικαιώματά μα, έκαναν προσπάθεια να απεγκλωβιστούν από τι δυνάμει είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε του ΠΑΣΟΚ, πιστεύοντα στην εύκολη λύση που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή και στα λεγόμενα μικρά κόμματα. Του λέμε να βγάλουν συμπεράσματα από τι μαζικέ μεταπηδήσει γνωστών στελεχών του Πασόκ, οι οποίοι έβαλαν πλάτη για να περάσει ο αντιλαϊκό οδοστοτήρα όλα αυτά τα χρόνια προ τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και για το Δήμο τη Στίβα. Να μην επιστρέψουν στο ίδιο μαγαζί που απλώ άλλαξε τα μπέλα. Παρά τι όποιε διαφωνίε σε επιμέρου ζητήματα τη πολιτική του ΚΚΕ, η αλήθεια είναι ότι η ίδια μα η ζωή βάζει τα κριτήρια τη ψήφου. Εκείνα δηλαδή που θα καθορίσουν την πορεία του λαού και για το διάστημα μετά τι εκλογέ. Λίγα μόνο ερωτήματα που απασχολούν καθημερινά τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού στην περιοχή τη Στίβα και των Ινωφύτων. Θα συμβιβαστούμε με το γόρδιο δεσμό τη ανεργία, με την ημιαπασχόληση και την πραγματική εργασιακή ζούγκλα που περιγράφηκε αμέσω προηγουμένω στα εργοστάσια τη περιοχή. Θα καταπιούμε αμάσιτο ότι για να έχουμε υγεία και περίθαλψη πρέπει να χρυσοπληρώνουμε, ότι το νοσοκομείο τη Στίβα ουσιαστικά λειτουργεί ω κέντρο υγεία. Θα θεωρήσουμε δεδομένο το 2019 ότι τα 31 παιδιά στην πρώτη ηλικίου και οι σχολικές αίθουσες που στάζουν νερό καθημερινά είναι φυσιολογικό φαινόμενο, ότι θα κλείνουν νηπιαγωγία νηπιαγωγεία μέσα στην πόλη της Στίβας επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλα κτίρια ή ότι θα διώχνονται προνήπια από νηπιαγωγεία λόγω έλλειψης χώρων. Θα θεωρήσουμε σύγχρονο και προοδευτικό ότι την ώρα που όλοι οι λόφοι και τα βουνά της περιοχής γεμίζουν ανεμογεννήτριες με εγγυημένα τα έσοδα των εταιριών από τη δική μας την τσέπη, η ΔΕΗ θα κόβει αναδεκάδε το ρεύμα σε λαϊκά σπίτια. ή μήπω πρέπει να ξεχάσουμε πού πάνε τα κρατικά έσοδα τη φορολογία όλων μα, για να ξυλο... ξαναπληρώνουμε δύο και τρει φορέ την κάθε παρεχόμενη δημοτική ή δημόσια περιουσία. Οι δυνάμει του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα λέμε ξεκάθαρα όχι. Για το λόγο ότι όσα μα λείπουν βρίσκονται στι τσέπε των δανειστών του κράτου, που δεν είναι άλλοι από του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, οι οποίοι και στην περιοχή μα κάνουν business εκατομμύριων για έργα διαχείριση απορριμμάτων, για τη λειτουργία αεολικών πάρκων ή ξεζουμίζουν χιλιάδε εργάτε την ώρα που δραστηριοποιούνται κυριολεκτικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποια άλλη συγκροτημένη πολιτική δύναμη αναδεικνύει την ανάγκη να μην συμβαστούμε με τα ψίχουλα. Ποιο άλλο παλεύει στην πράξη για να ανακτηθούν οι απώλειε και για να οικονομηθούν οι ανάγκε μα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο ευρύτερο λαϊκό κόσμο και της περιοχής να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, να κάνει το βήμα για την αποφασιστική του ενίσχυση σε όλες τις κάλπες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούμε στο Δήμο και την Περιφέρεια για αρκετούς οι οποίοι πλασάραν τόσο υποψήφοι με οράματα για το, κανο... για το, κοινό καλό όλων και του τόπου. Πολλοί, ειδικά στο δημοτικό επίπεδο, ακόμη δεν έχουν αρθρώσει ούτε μία λέξη για το πώς θα κινηθούν. Ωστόσο, όλοι τους φροντίζουν να μαζέψουν στα ψηφοδέλτια τους όσο περισσότερο παλιό και δοκιμασμένο υλικό, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια από θέσει ευθύνη έδωσε συγκεκριμένα δείγματα γραφή. Ήδη από το 2010 ενημερώσαμε το λαό ότι με τη λεγόμενη μεταρρύθμιση του Καλικράτη, οι Δήμοι όπω και οι περιφέρειε θα δεθούν πολύ περισσότερο στον κρατικό μηχανισμό. Στην ουσία θα γίνουν οι μάντα εφαρμογή τη αντιλαϊκή πολιτική. Βλέπουμε σήμερα μέτρα που αποφασίζονται σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη κυβέρνηση να υλοποιούνται σχεδόν αυτόματα από την τοπική διοίκηση. Όπω πανελλαδικά, η πορεία και του Δήμου τη Στίβα νομίζουμε ότι μα επιβεβαίωσε πανηγυρικά. Για παράδειγμα, από την κρατική χρηματοδότηση του Δήμου από το 2000 και μετά λείπουν περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι υπερβολή ότι η τακτική χρηματοδότηση για την κατασκευή έργων. Δεν αρκεί αυτή τη στιγμή ούτε για την πλήρη ανακατασκευή ενό κεντρικού δρόμου. Θα μιλούσαμε για μια παροδική εξέλιξη αν αυτή δεν συνοδευόταν από την κεντρική κατεύθυνση αυτό το κενό να καλυφθεί από τη λεγόμενη ανταποδοτικότητα. Και πράγματι, σχεδόν τα μισά από τα τακτικά έσοδα του Δήμου Θηβαίων προέρχονται πλέον από κάθε είδου ανταποδοτικά τέλη. 4 εκατομμύρια ευρώ, φίλοι και φίλε, συγκεντρώνει ο Δήμο τη Στίβα κάθε χρόνο από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητα. Παρά τι επανειλημμένε παρεμβάσει για τη μείωσή του ή και για την απαλλαγή των μακροχρόνια ανέργων, το αυτή τη Δημοτική Αρχή δεν ίδρωσε. Αντίστοιχα, τα προηγούμενα χρόνια, η Δημοτική Επιχείρηση ίδρυψη και Αποχέτευση, που έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα με την τιμή, με τη μεγάλη τιμή του νερού στη Θήβα, εμφάνισε πλεονάσματα. Μείωσε την τιμή αγορά του νερού στο μισό και ρύθμισε σε μικρότερε δόσει δάνεια που είχε. Την ίδια στιγμή, καταρχήθηκε και η υποχρεωτικότητα τη προσάυξη. Του 80% στα τιμολόγια του νερού. Όμω δεν εξέτασε καν το ενδεχόμενο να μειωθεί το τιμολόγιο του νερού για τον κόσμο. Αλλά αντίθετα, μεθόδευσε να αυξηθούν τα τιμολόγια και στα χωριά τη περιοχή μέσω τη επέκταση τη ΔΕΙΑΘ στα όρια όλου του Δήμου. Σε έναν άλλον τομέα, στον τομέα των έργων, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν τη μόνη επί τη πηγή χρηματοδότηση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ενώ βασικά έργα υποδομή. Όπω η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στη Δημοτική Ενότητα Πλατεών, η εφαρμογή του σχεδίου Πόλη στη Θήβα, η λειτουργία νέου παιδικού και ευρεφονηπιακού σταθμού και πολλά άλλα χρονίζουν, να δίνονται εκατομμύρια μόνο και μόνο για να ξαναφτιάχνονται πεζόδρομοι και να αναπλάσσονται πάρκα. Την ίδια στιγμή, η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού απογυμνώνει συνεχώ βασικέ υπηρεσίε του Δήμου. Σχεδόν ένα 20% του προσωπικού πλέον εργάζεται με διαφόρων ειδών συμβάσει ορισμένου χρόνου. Είναι προφανή η κατεύθυνση κεντρικά να δοθούν κομμάτια των υπηρεσιών σε εργολάβου. Τέλο, η λεγόμενη αποκέντρωση του κράτου μέσω τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στου Δήμου, που κατά τα άλλα ακούγεται ωραία, συνεπάγεται το χαράτσομα των Δημοτών και τη μετατροπή του Δήμου σε δερβέναγα του κράτου. Για παράδειγμα, το αμέσω προηγούμενο διάστημα, ο Δήμο τη Στίβα, έχοντα αναλάβει την αδειοδότηση των εμπόρων και παραγωγών τη λαϊκή αγορά, έφτασε να αφαιρεί άδειε και να απαγορεύει τη δραστηριοποίηση σε μεροκαματιάριδε λόγω παλαιών χρεών προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσο για την περιφέρεια του κυρίου Μπακογιάννη, εμεί τα λέγαμε ότι έλαμψε δια τη απουσία τη σε μια σειρά απόλυτα αναγκαία έργα. Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου βλέπουμε αυτή την περίοδο το πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει από την έλλειψη αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων. Επίση, αν εξαιρέσουμε την εθνική οδό, το οδικό δίκτυο είναι μια πραγματική καρμανιόλα. Με αυτά τα δεδομένα, όταν η Περιφέρεια δίνει σχεδόν 30 εκατομμύρια το μερτικό τη στη διαβόητη, διαβόητη ανάπλαση τη περιοχή του Ασοπού, αν μη τι άλλο θεωρούμε ότι αυτό δείχνει για ποιον δουλεύει η συγκεκριμένη Περιφερειακή Αρχή. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, δεν ήταν όλε οι τοπικέ αρχέ εκλεγμένοι υπάλληλοι του κράτου και των αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Οι δημοτικέ αρχέ που είχαν ω επικεφαλή του κομμουνιστέ και άλλου αγωνιστέ αποτέλεσαν παράδειγμα. Δεν φόρεσαν το κουστούμι που του είχε ράψει η κεντρική εξουσία. Δεν έμειναν τυπικά στι αρμοδιότητέ του, αλλά ανέδειξαν τα σημαντικά προβλήματα, τα προβλήματα και απέτησαν την επίλυσή του. Στάθηκαν με κάθε τρόπο στο πλευρό του λαού, σε σύγκρουση με το πλαίσιο λειτουργία του. Καλούμε λοιπόν το λαϊκό εργατικό κόσμο που ζει στην περιοχή μα. Θέλει δημοτικέ περιφερειακέ αρχέ και συμβούλου που να υπηρετούν την κυβέρνηση, του εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ή που θα δουλεύουν μαζί με το λαό τη περιοχή θα κινητοποιούνται και θα διεκδικούν μαζί του, θα παλεύουν από θέσει αντιπολίτευση του ισχυρού. Ποιοι θα στηρίξουν το λελεατημένο εισόδημα των Δημοτών από τη φορολιστία του Δήμου που προϋπολογίζει να εισπράξει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το 2019 από τους Δημότες. Μειώνοντας δραστικά τα τέλη καθαριότητας, παγώνοντας πληστηριασμούς και κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη, μικρά χρέη στο, Δήμο, μετατρέποντας σε συμβολική τη συμμετοχή των Δημοτών στις ανταποδοτικέ υπηρεσίες. Ποιοι δεν δεσμεύονται από τα όποια ματωμένα πλεονάσματα για να στηριχτούν τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, καταργώντα τα τροφεία για οικογένειε με χαμηλά εισοδήματα και για να μειωθούν τα τιμολόγια του νερού. Ποιοι θα στηρίξουν του ίδιου του εργαζόμενου του Δήμου, παλεύοντα στο πλευρό του, ενάντια στο έσχο τη μερική απασχόληση, τη έλλειψη μέτρων υγιεινή και ασφάλεια, ενάντια στην απαξίωση των υπηρεσιών. Ποιοι θα απαιτήσουν να λυθούν με συνολικό τρόπο σημαντικά προβλήματα, όπω είναι η απαράδεκτη κατάσταση στον καταβλισμό των Ρωμά. Ποιοι θα διεκδικήσουν την κατασκευή νέων σχολείων την ώρα που το τελευταίο καινούριο κτίριο φτιάχτηκε πριν από 10 χρόνια στη θέση εκείνων που είναι ετοιμόρροπα. Ποιοι θα αναδείξουν την απαράδεκτη κατάσταση στο νοσοκομείο τη Θήβα, παλεύοντα τον πλευρό των εργαζομένων του για να απαιτήσουν την πλήρη στελέχωση και λειτουργία του. Ποιοι θα στηρίξουν τι υποβαθμισμένε γειτονιέ τη πόλη και τι τοπικέ κοινότητε, διεκδικώντα και παλεύοντα σε ζητήματα βασικών υποδομών, εντοπίζοντα και βάζοντα μπροστά τα πραγματικά έργα που έχουν ανάγκη να γίνουν. Η απάντηση στο ποιοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι οι κομμουνιστές μαζί με άλλους αγωνιστές, τίμιους ανθρώπους, οι οποίοι βάζουν αταλάντευτα στο επίκεντρο την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ.